Ζούγκλα Sports και σήμερα κοντά σας. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Η ώρα είναι 11 και 10. Είμαι ο Αντρέας Θανασούλης και για την επόμενη περίπου μία ώρα θα ασχοληθούμε με την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας. Θα δούμε το τι ακριβώς συμβαίνει τόσο στα ελληνικά δρόμενα όσο και έξω από τα σύνορα της πατρίδας μας, εκεί όπου αυτές τις μέρες το ημερίδα του Λέοντος έχει πέσει στο Αυστραλιανό Open. Το πιο νωρίς το πρωί ο Ναδάλ κατάφερε και πήρε την πρόκριση στα ημιτελικά επικρατώντας του Δημητρόφ με 3-1 σετ, και αυτή την ώρα έχουμε ακόμα μία σπουδαία αναμέτρηση. Άντι Μάρεϊ με Ρότζερ Φέντερερ. Ήδη 1-0 σετ προηγείται ο Φέντερερ, ο οποίος φαίνεται ότι έχει βρει για τα καλά τα πατήματά του και αυτή τη στιγμή προηγείται του Βρετανού. Πάμε να ξεκινήσουμε όμως με το τι έγινε σαν σήμερα 22 Ιανουαρίου. Ένα βίντεο πρόσφορα από τον ΟΠΑΠ και συνεχίζουμε να δούμε και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, το κουπόνι της ημέρας και πολλά άλλα ωραία πράγματα. Στην Ιερουσαλήμ σε φιλικό αγώνα η Εθνική φέρνει ισοπαλία 1-1 με το Ισραήλ. Ο Χρήστος Κωστής στο 1ο λεπτό ανοίγει το σκορ και ισοφαρίζει ο Ζαχάρ στο 57ο. That have made him a great champion in his life. Well, first of all I like to say that ο Σουηδός τενίστας Μπιόν Μπόρκ κερδίζει για 5η συνεχόμενη φορά το τουρνουά του Wimbledon. Αμέσως μετά ανακοινώνει ότι αποσύρεται από την ενεργοδράση. And why is that? I remember first time I met John when he came over to Wimbledon, I believe 1977. He played the qualification. Στον πρώτο αγώνα box που μεταδίδει η τηλεόραση σε ζωντανή σύνδεση, ο George Foreman κερδίζει με νοκάουτ τον Joe Frazier για τον παγκόσμιο τίτλο βαρέων βαρών. Το 22ο All-Star Game στο Los Angeles, η Δύση νικά την Ανατολή με 112-110. Jerry West, MVP de este. De los Lakers. Todo salió a pedir de boca para el equipo del Oeste. All-Star Game del 72. Ganó el Oeste 112-110 al Este. Γεννιέται ο Άγγλος σέντερφορ Σταν Κόλιμαρ, ταλέντο που δεν μπόρεσε να ξεδιπλώσει σε όλο του το εύρος. Για χρόνια κατήχε το ρεκόρ μεταγραφής όταν η Λίβερπουλ το 1995 έδωσε 8,5 εκατομμύρια λίρες για να τον αποκτήσει. Προτάθηκε και στον Παναθηναϊκό, αλλά η μεταγραφή δεν έγινε. Στην εθνική ομάδα έπαιξε 3 φορές. Το 2004 η αγγλική εφημερίδα Sun τον παγίδευσε όταν πρότεινε σε ένα ζευγάρι να το συνοδεύσει σε ένα αλσίλιο για να το δει να κάνει έρωτα. Η εφημερίδα το έκανε πρώτο θέμα και ο Κόλιμαρ έπαθε κατάθλιψη. Πεθαίνει ο Αμερικανός κολυμβητής Duke Kahanamoku, 78 χρόνων. Είναι ο άνθρωπος που έκανε μόδα το σερφ. Εδώ τον βλέπουμε σε αποσπάσματα τηλεοπτικής εκπομπής στην Αμερικανική τηλεόραση στις αρχές της δεκαετίας του 60. Οι στάχτες του σκορπίστηκαν στον ωκεανό της Χαβάης που τόσο λάτρεψε. Είχε πεθάνει από έμφραγμα. Το 1912 ήταν Ολυμπιονίκη στα 100 μέτρα ελεύθερο και τρίτος στη σκυταλοδρομία 4x200 μέτρα. Ενώ το 1920 πάλι πρώτος στα 100 μέτρα ελεύθερο και στα 4x200 ελεύθερο και το 1924 τρίτος στα 100 μέτρα ελεύθερο. Όταν σταμάτησε το κολύμπι έγινε σερίφι στη Χονολουλού
από το 32 έως το 51. So the little Hawaiian boy who was thrown into the water at 4 years of age to sink or swim is crowned by a king and wins world acclaim. Now how you go on to even greater heights and how your swimming speed is tested in the most dramatic way, Duke Kahanamoku, we'll learn in just a moment. Why don't you go back with brothers and sisters back there and chat with them a minute. Relax, but don't go to sleep. Keep him awake. Σε αγώνα για το πρωτάθλημα της Αλφαεθνικής, ο Παναθηναϊκός νικά στο γήπεδο της Λεωφόρου τον Ολυμπιακό με σκορ 1-0. Στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, ο ποδοσφαιρικός αγών ντέρμπι μεταξύ των ομάδων Παναθηναϊκού Ολυμπιακού δια το πρωτάθλημα της πρώτης εθνικής κατηγορίας. Υπήρξε πεισματώνης. Οι αντίπαλοι διεξεδίκησαν με πείσμα την νίκη, αλλά αυτήν την πολυπόθητο νίκη χάρισε στην ομάδα του τον Παναθηναϊκό ο Λουκανίδης. Στο τελευταίο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου, ο Λουκανίδης με δυνατό σουτ κατόπιν φάουλ εις βάρος των αντιπάλων του, παρεδίασε τα δίχτυα του Ολυμπιακού και έγραψε το σκορ 1-0 υπέρ του Παναθηναϊκού. Το αποτέλεσμα αυτό διετήρησε ο Παναθηναϊκός μέχρι του τέλους του αγώνος, παρά τις προσπαθίες του Ολυμπιακού να ισοφαρίσει. Γεννιέται ο Κροάτης σέντερ Στόγιαν Βράνκοβιτς, ύψους 2,18. Ήταν ο άνθρωπος που χάρισε τον πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο του Παναθηναϊκού του 1996 στο Παρίσι, όταν έκοψε σε νεκρό χρόνο τον Μοντέρο της Μπαρτσελώνα. Είχε πάρει μέρος σε άλλα τρία Final Four χωρίς να φτάσει στην κορυφή. Με τη Γιουγκοσλαβία ήταν δεύτερος στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1988 στη Σεούλ, τρίτος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 1986 στην Ισπανία και πρωταθλητής Ευρώπης το 1989 στο Βελιγράδι και τρίτος στην Αθήνα το 1987. Με την Κροατία ήταν δεύτερος στο Ολυμπιακό Τουρνουά του 1992 στη Βαρκελόνη, τρίτος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 1994 στον Καναδά και δύο φορές τρίτος στα Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα του 1993 στη Γερμανία και του 1995 στην Ελλάδα. Δεν γίνεται το σουτ, χάνεται ο έλεγχος, είναι ο Μοντέρο εκεί, πόδι εντυπωσιακά ο Βράκοβιτς. Έχουν ακόμα 4 δεύτερα, οι παίκτες Μπαρτσελόνα, ο Γαλιλαίο ελέγχει, 2-1, χάνεται ο έλεγχος, λύνει το παιχνίδι, ο Παναθηναϊκός είναι πρωταθλητής Ευρώπης, κυρίες και κύριοι, με 67-66, η Ελλάδα πανηγυρίζει, ο Παναθηναϊκός πήρε το πρωτάθλημα κατά από τις κρατικές συνθήκες, ο Παναθηναϊκός είναι πρωταθλητής Ευρώπης, με 67-66. Νόημαν. Ωραία παλιά για το λεμονί. Εξίσου ωραία στον Αναστόπουλο και να γίνει τα πλάσια και να γίνει και πάρα αυτά δίκτυα. Γεννιέται ο Έλληνας Σέντερ Φόρ Νίκος Αναστόπουλος. Πρώτη του ομάδα ήταν η Δάφνη, η ομάδα της περιοχής που γεννήθηκε. 1977 πήγε στον Πανιόνιο, με τον οποίο κέρδισε το κύπελο του 79. Στη συνέχεια επέλεξε να πάει στον Ολυμπιακό και για 3 μήνες δεν έπαιρνε μέρος στις προπονήσεις του Πανιονίου μέχρι να του δώσουν μεταγραφή. Το 1980 πηγαίνει στον Ολυμπιακό και το 87 η Αβελίνο δίνει 40 εκατομμύρια δραχμές για να τον αποκτήσει. Έμεινε ένα χρόνο για να επιστρέψει στην Ελλάδα και να παίξει στον Πανιόνιο, στον Ολυμπιακό, στον Ιωνικό, ξανά στον Ολυμπιακό, ενώ κέρδισε 4 πρωταθλήματα και άλλα τόσα κύπελα, όπως και το Super Cup του 92. Κέρδισε το χάλκινο παπούτσι του πρώτου σκόρου στην Ευρώπη το 1983, ενώ άλλες 3 φορές ήταν πρώτο σκόρου στο πρωτάθλημα. Στην Εθνική έπαιξε 73 φορές με 28 γκολ, την περίοδο 77-88. Πήρε μέρος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα το 80. Όταν σταμάτησε το ποδόσφαιρο έγινε προπονητής. Λεμόνι μακρινό ήθελε να ευνηδιάσει τον Γκάλγε, δεν τα κατάφερε. Και αυτή τη στιγμή ο διαιτητής του αγώνα, ο δυτικός Γερμανός κύριος Ροτ, σφυρίζει τη λήξη που βρίσκει τον Ολυμπιακό νικητή με 2-0 χάρη στα γκολ του Αναστόπουλου που σημειώθηκαν στο 95 που βλέπετε. Thank you.
Γεννιέται ο Έλληνας επιτελικός μέσος Μίμης Δωμάζος, ο μεγαλύτερος ίσως ποδοσφαιριστής που εμφανίστηκε στα ελληνικά γήπεδα. Γεννήθηκε λίγο πιο πέρα από το γήπεδο του Παναθηναϊκού και ξεκίνησε το ποδόσφαιρο στην άμυνα Αμπελοκήπων. Το 59 πήγε στον Παναθηναϊκό, το 78 πήγε στην ΑΕΚ και δύο χρόνια μετά το 80 επέστρεψε στους πράσινους για να κλείσει την καριέρα του. Κέρδισε 10 πρωταθλήματα, 3 κύπελα και το Super Cup του 70, το Βαλκανικό του 78, αλλά η μεγαλύτερη στιγμή του ήταν η συμμετοχή του στον τελικό του κυπέλου πρωταθλητριών στο Wembley στις 2 Ιουνίου του 1971, όπου ο Άγιαξ νίκησε με 2-0. Στην Εθνική έπαιξε 50 φορές και σημείωσε 4 γκολ. Η Εθνική Ελλάδος σημειώνει την πρώτη εκτός έδρας νίκη της σε επίσημο αγώνα. Στο νέο στάδιο του Τελαβίβ νικά την Παλαιστίνη που αποτελείται από Ισραηλινούς ποδοσφαιριστές στη συντριπτική της πλειοψηφία με 3-1 σε αγώνα για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Σκόρερ της Εθνικής η Κλεάνθης Βικελίδης και Μιγιάκης. Στον αγώνα έπαιξε για πρώτη φορά ο Σπύρος Κοντούλης της ΑΕΚ που σκοτώθηκε στη διάρκεια της κατοχής από τους Γερμανούς και ο Κλεάνθης Μαρόπουλος. Η ρεβάνς έγινε στις 20 Φεβρουαρίου στη Λεωφόρο και η Ελλάδα νίκησε με 1-0. Στην Αγγλία πραγματοποιείται η πρώτη ραδιοφωνική μετάδοση ποδοσφαιρικού αγώνα. Από το Highbury μεταδίδεται η αναμέτρηση της Arsenal με την Sheffield United. Γεννιέται ο Άγγλος ποδοσφαιριστής και προπονητής Αλφ Ράμσεϊ. Οδήγησε την Εθνική Αγγλία στην κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 1966. Ξεκίνησε ως ποδοσφαιριστής, έπαιξε σε 32 αγώνες με την Εθνική και σημείωσε 3 γκολ. Έπαιξε στις Portsmouth, Southampton και Tottenham. Στη συνέχεια έγινε προπονητής. Ανέλαβε την Ipswich, την οποία οδήγησε στην πρώτη θέση της δεύτερης κατηγορίας το 1961 και τον επόμενο χρόνο το 1962 κέρδισε το πρωτάθλημα. Από το 1964 έως το 1972 ανέλαβε μάνατζερ της Εθνικής με την οποία κατέκτησε το παγκόσμιο κύπελλο του 1966. Στη δεκαετία του 80 προσλήφθηκε από τον Παναθηναϊκό σύμβουλος του Γιώργου Βαρδινογιάννη και του εισηγήθηκε τη δημιουργία ποδοσφαιρικής ακαδημίας. Ήταν ο δεύτερος ποδοσφαιριστής μετά τον Stanley Matthews που ανακηρύχθηκε σερ από τη Βασίλισσα. Πέθανε στις 28 Απριλίου του 1999. A test to sort out men from supermen. Ramsey betrayed no emotion. What did he tell his men at that moment? Ακόμα ένα πολύ ωραίο βίντεο λοιπόν από τον ΟΠΑΠ με στοιχεία που μπορούν να θυμηθούν οι παλαιότεροι και να μάθουν οι νέοι. Χρόνια πολλά και στο Στόγιαν Βράκοβιτς αλλά και στον Νίκο Αναστόπουλο. Δύο ιδιαίτερες μορφές για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό αντίστοιχα. Πριν περάσουμε τώρα να διαβάσουμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, πάμε να κάνουμε μια σύνδεση με το Eurosport που αυτή τη στιγμή ο Άντι Μάρεϊ αντιμετωπίζει τον Φέντερερ, Αυστραλιανό Open, για την πρόκριση στα ημιτελικά της διοργάνωσης. Είπαμε στο πρώτο σετ. Ο Φέντερερ επικράτησε εύκολα με 6-3 μέσα σε 31 λεπτά του Βρετανού τενίστα. Αυτή τη στιγμή το μάτς στο δεύτερο σετ είναι 1-1 στα game και 30-15 προηγείται ο Μάρεϊ του Φέντερερ. Να δούμε αν θα μπορέσει ο Βρετανός. 2-1 τα σετ προηγείται ο Μάρεϊ. Να δούμε, ο Φέντερερ τώρα έχει το σερβίς και θα προσπαθήσει να υπερασπίσει το σερβίς του για να φτάσει στο 2-2. Να δούμε αν θα μπορέσει ο Μάρεϊ να πάρει κάποιο σετ από τον Φέντερερ που μπήκε πολύ δυνατά στο παιχνίδι ή θα καταφέρει ο Ελβετός τενίστας να περάσει στην επόμενη φάση. Να θυμίσουμε ότι από χτες ο Τζόκοβιτς αποκλείστηκε από τον Βαβρίνκα, μια πολύ μεγάλη έκπληξη για την διοργάνωση και πλέον ο Ναδάλ μαζί με τον Φέντερερ προβάλλουν στα φαβορί για την κατάκτηση του πρώτου
Grand Slam. Αυτά λοιπόν και με το τένις. Και πάμε τώρα κατευθείαν στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων της Τετάρτης. Θα ξεκινήσουμε με την εφημερίδα Φως, όπου στο πρωτοσέλιδό της γράφει «Χωρίς 7 στην Τρίπολη Ολυμπιακός για τον απόψινο επαναληπτικό του κυπέλου 8 η ώρα, με τη σιγουριά που προσφέρει το 4-0 του πρώτου μάτσο. Μίτσελ άφησε έξω Ρομπέρτο Μανολά, Σάμαρη, Μανιάτη, Κάμπελ, Σαβιόλα και Ολαϊτάν και προσφέρει χρόνο συμμετοχής στις ρεζέρβες. Στην πηγή λιποθυμάνε», γράφει για το μπάσκετ του Ολυμπιακού, «οι καλύτερες συνθήκες της 20ετίας με ρεσιτάλ διαιτησίας πλην σχοινά στο πρώτο μέρος και σε γήπεδο εκκλησία οι πρωταθλητές Ευρώπης για άλλη μια φορά μόλις αισθάνθηκαν πως θα κερδίσουν, έχασαν. Έπεσε σε τοίχο ο Μπαρτζόκας, μόνιμα δυσκύλιος Ολυμπιακός κόντρα στον ΠΑΟ, χωρίς οι πράσινοι να παίζουν κάτι το ιδιαίτερο, ούτε 60 πόντους στο κύπελο, ούτε 50 προχτές. Πού θα πάει αυτό», γράφει η εφημερίδα, και νομίζω ότι κάπου εκεί είναι και η αλήθεια και ο λόγος μάλλον που ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να κερδίσει τον Παναθηναϊκό. Πολύ φτωχή η επιθετική συγκομιδή των Ερυθρόλευκων. Κλεισμένος ο Ιμπραήμ, επιβεβαιώνουν και οι Νορβηγοί για τον 22χρονο μέσο που ανήκει στη Manchester City. Υπογράφει για 4,5 χρόνια, γράφει η εφημερίδα. 3,5 νομίζω ότι γράφουν τα περισσότερα μέσα. Θα το δούμε αυτό όταν έχουμε και τις τελικές ανακοινώσεις. Και πηγαίνει δανεικό στον Εργοτέλη, υποστηρίζει η ιστοσελίδα DT, εξηγώντας ότι μένει μονάχα η ανακοίνωση. Ο Ιμπραήμ, που αγωνιζόταν δανεικός στην Στρόμγκοτσετ, μπορεί να πάει, με παρέα στην Κρήτη μαζί με τον Αντελέγε, τον Ιγυριανό κεντρικό αμυντικό της Ανζή, που επίσης μέσω Ολυμπιακού είναι υποψήφιος για τον Ερχοτέλη. Και οι δύο είναι παίκτες του γνωστού μάνατζερ του Δημήτρη Σέλουκ, που φυσικά είχε εμπλακεί και είχε φέρει στον Ολυμπιακό τον Γιάγια Τουρέ, αναμφισβήτητα ένας πολύ μεγάλος ποδοσφαιριστής, που αγωνίστηκε για ένα χρόνο στο λιμάνι πριν πάρει μεταγραφή και καταλήξει τελικά στην Μπαρτσελόνα αρχικά και στη συνέχεια στην Manchester City. Είχε πάει στη Μονακό από τον Ολυμπιακό ο Γιάγια Τουρέ. Ένας πολύ σπουδαίος ποδοσφαιριστής που ακόμα το θυμούνται οι φίλοι των Ερυθρόλευκων. Live Sport. Να περάσουμε στην δεύτερη εφημερίδα. Σίκο Μπάρλο για να δεις. Ιστορική στιγμή. Χθες στις 8 το πρωί μπήκε η μπουλντόζα στα ιερά χώματα της Νέας Φιλαδέλφειας και το όνειρο όλων των αεκτζίδων άρχισε να γίνεται πραγματικότητα μετά από 11 χρόνια. Τρελάθηκε ο κόσμος, κοσμοσυρωή οπαδών από όλη την Αθήνα για να δουν τις προπαρασκευαστικές εργασίες που ξεκίνησαν για τον ναό. Αποθέωσαν μέχρι και τον οδηγό του εξκαφέα οι φίλοι της ΑΕΚ. Φυσικά μεγάλη στιγμή για την Ένωση. Εκεί οι μπουλντόζες μπήκαν για να δουν τη διαστρωμάτωση του εδάφους αρχικά και να γίνουν κάποιες εργασίες πριν ξεκινήσουν τα έργα για το γήπεδο. Τα έργα δεν μπορούν να ξεκινήσουν ακόμα καθώς δεν υπάρχει η επίσημη άδεια, αλλά αυτό από ό,τι φαίνεται είναι κάτι το διαδικαστικό και θα ξεπεραστεί. Το είπαμε αυτό, ναι, Στράτος. Το γήπεδο θα τελειώσει το 2015, όπως έχει πει ο Μελισανίδης. Δυνατό μπάσιμο τη ΣΑΕΚ για Τριάδη. Σε άλλα θέματα, Άρης βρίσκει παντού κλειστές πόρτες, ατρόμητος προς εκτόνωση με ΠΑΠ. Θυμίζουμε ότι ο Παπαδόπουλος είχε μια κόντρα με τον κύριο Παράσο, τον προπονητή του ατρόμητου, για δεύτερη φορά τη φετινή σεζόν. Μπήκε σε ρόλο πυροσβέστη ο πρόεδρος του ατρόμητου, ο κύριος Πανός, και φαίνεται ότι η κατάσταση εκτονώθηκε για ακόμα μια φορά. Πλατανιάς, ρήξη μηνίσκου ο Ζαραδούκας. Ντεμπούτο με ΠΑΟΚ. Στο 70% σε φυσική κατάσταση ο Πέτριτς. Χάνει τελικά και τον Όφι. Θα δούμε πότε θα μπει στην δράση ο φόρ του Παναθηναϊκού. Είπε όχι ο Λαγός. Έφερε Τούντορ με σύσταση Πράνιτς. Ο Τούντορ είναι ένας πιτσιρικάς ο οποίος αναμένεται να ενταχθεί στις ακαδημίες του Παναθηναϊκού. Εξετάζονται οι Λασπάντζης και Παρασκευάς, οι δύο παίχτες της Ξάνθης, οι οποίοι αποβλήθηκαν από τις ακαδημίες της ομάδας μετά τη φωτογραφία που έβγαλαν με τον Πράνιτς του Παναθηναϊκού. Δεν το δέχτηκε αυτό η διοίκηση της Ξάνθης και ο κύριος Πανόπουλος και αποφάσισε να διώξει τους δύο νεαρούς από την ακαδημία της ομάδας. Εντάξει, τώρα ένα θέμα που σηκώνει πολλή συζήτηση. Κύπελα γεμάτα ευκαιρίες, ανάλυση του μεγάλου ντέρμπι αιωνίων στην Ολλανδία. Θέλουν να ανταποδώσουν Μάντσεστερ και Μπάρτσα τα καταιγιστικά over της Παρί.
τι προτείνουμε στο Αστέρας Ολυμπιακός. Έτσι τους νικάει, ο Βίτα Βεργής αναλύει πως ο ΠΑΟ επιπεδουλάκι επέβαλε τον νόμο του στα ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Ήταν στη Βιτόρια ίσως δρομολογήσει ραδαίες εξελίξεις στον Ολυμπιακό, Μπαρτζόκας στα κόκκινα. Είναι το θέμα της εφημερίδας. Αναφέρει ότι νέα ήττα του Ολυμπιακού στη Βιτόρια αναμένεται να οδηγήσει τον Μπαρτζόκα ακόμα και στην πόρτα της εξόδου. Μην ξεχνάμε ότι ο Μπαρτζόκας είναι ο προπονητής που οδήγησε τον Ολυμπιακό στην κατάκτηση της Ευρωλίγκας και ο πρώτος Έλληνας προπονητής που φτάνει στην κορυφή της Ευρώπης. Καινούργιο κέντρο, ο Στέφενς βάζει Κάτσε, Μαντούρο, Μάρτενς με Ηρακλή. 5 η ώρα η αναμέτρηση από το T-Sport 4 μπορείτε να την παρακολουθήσετε. Γιατί ο Ιβάν δεν κάλυψε τώρα την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Πικράθηκα και πείσμωσα. Ο Στέλιος Λασπάντζης μιλάει στη Live Sport για την εκδίωξή του από την Ξάνθη μαζί με τον Παρασκευά επειδή τόλμησαν να φωτογραφηθούν με τον Πράνιτς. Και το θέμα για τον Ολυμπιακό, ο Σιμεώνε πιέζει την Ατλέτικο να κρατήσει τον Κουρτουά και δίνει πάσα στον Ολυμπιακό για τον Ισπανό goalkeeper. Ελπίδα για Ρομπέρτο, λίστα με Μέλμπερκ για στόπερ, το Μέλμπερκ είναι σε εισαγωγικά. Ένταση και στη ρεβάνση με Αστέρα, 8 από το T-Sport 4, ζητεί ο Μίτσελ. Το μαύρο κουτί της Μάντσεστερ, η ανηφόρα, οι ευθύνες και η κατάρρευση της United. Sport Day, έτσι το σηκώνουν, είναι η συνέντευξη του Μάικ Μπατίστ στην εφημερίδα. Ο Μάικ Μπατίστ αποκαλύπτει στη Sport Day τα μυστικά που κάνουν ανίκητο τον Παναθηναϊκό. Η είδηση μνήα του Μιχάλη στην άμυνα του δίνει πρωτάθλημα και στους πολυσύνθετους παίκτες που υπάρχουν στο ρόστερ της ομάδας. Τι λέει ο Μπουλντόζας για το ραντεβού με τον Ομπράντοβιτς, τη χημεία, τον κόσμο της ομάδος και τη συνέχεια σε Ελλάδα και Ευρωλίγκα. Δεν συμφώνησε ο Λαγός στο προσκήνιο ο Όλσεν. Ανάλυση, το εύκολο γκολ του Παναθηναϊκού. Ταλέντο από Κροατία δοκιμάζεται στο Κοροπή. Είδαμε και πριν, είναι ο Τούντορ. ΠΑΟΚ βλέπει και κρίνει ποιους περνά από εξετάσεις ο φορτωμένος Σαββίδης στη ρεβάνση του κυπέλου με τον Ηρακλή, 5 από τον ΟΤΕ TV. Ξάνθη, αν είναι δυνατόν, εκτός ομάδος τέθηκαν δύο παίχτες της ΚΑΠΑ 20 επειδή φωτογραφήθηκαν με τον Πράνιτς. Ρεπορτάζ και παρασκήνιο και σχόλια από τον Μιχαλητσόκο και τον Βασίλη Σαμπράκο. Ένα αστέρι γεννιέται, ποδοσφαιριστής και με δελτίο πλέον, ο 70χρονος Χαμπάν Κιούρτ της Αδελφοσύνης Ρόδου. Μιλάμε για ένα μουσουλμάνο ο οποίος αγωνίζεται σε τοπική κατηγορία της Ρόδου, είναι 70 ετών και προφανώς είναι ο γυρεότερος άνθρωπος που παίζει ακόμα ποδόσφαιρο. ΑΕΚ έγινε σέντρα. Στη Νέα Φιλαδέλφια η πρώτη μπουλντόζα. Sport Day παρουσίαση, η νέα ΑΕΚ επίπεδου Super League. Ολυμπιακός κάτι ψήνεται στην τελική ευθεία για τον στόπερ, σιγή ηχθείους από τους ερυθρόλευκους, ανοιχτό κρατάει του Πεϊτσίνοβιτς, ο Ισά. Στη Γαλλία γράφουν και για τον Αγκούλ της Βαλενσιέν, Ιμπραήμ για 4,5 χρόνια σύμφωνα με τους Νορβηγούς, με πολλές αλλαγές στη ρεβάνς με Αστέρα, 8 από τον ΟΤΕ TV και συνέντευξη 40.000 θέσεις εργασίας. Ο Γιάννης Μόραλης μιλά για το ψωμί που δίνει το πρωτάθλημα και για τον τζίρο των 2,1 δισεκατομμυρίων ευρώ που προσφέρει το πρωτάθλημα της Super League. Περάσουμε στον γκολ. Αμόκ για μια μπουλντόζα, γράφει η εφημερίδα. Τελείω ενθουσιασμού στον κόσμο της ΑΕΚ από την επιστροφή ζωής στη Νέα Φιλαδέλφια και τα πρώτα βήματα για την Αγία Σοφία. Αρκετοί έσπευσαν στην περιοχή για να δουν από κοντά τις πρώτες χωματουργικές εργασίες απαραίτητες για τις μελέτες. Ο Μελισσαλίδης ολοκληρώνει την ΑΕΚ της Football League με τα γραφικό ντου και φόκους σε τρία ταλέντα. Σε πρώτο πλάνο Ανέστης, ο τερματοφύλακας του Πανιωνίου, Αραβίδης και Λαμπρόπουλος, κλεισμένος και ο Σαρής, διερευνητική επαφή για τον Τριάδη, τσεκάρει για το μέλλον τους Αδρεόπουλο της Κέρκυρας, Καραχάλιο της Καρδίτσας και Καρανίκα της Λάρισας. Λάρισα που επίσης είναι στην Football League 2 και μάλιστα με την καλύτερη συγκομιδή βαθμών από κάθε άλλη ομάδα της κατηγορίας και φαίνεται ότι αυτή και αυτή μάλλον μαζί με την ΑΕΚ θα αγωνίζονται από του χρόνου στη Β' Εθνική τη Football League. Θέμα Μελισσανίδης και Μπάγεβιτς με την παλιά πετυχημένη συνταγή. Τους έδιωξε γιατί την απατούσαν. Η Ξάνθη θεώρησε προσβλητικό να φωτογραφηθούν οι δύο νεαροί παίχτες με τον Πράνιτς. Ο Στέλιος Λάσπατζης
και Γιάννης Παρασκευάς ειδοποιήθηκαν να μαζέψουν τα πράγματά τους μετά από ανάρτηση της φωτογραφίας στο Facebook. Ήταν μόνο η αφορμή, η ανεπίσημη θέση της ΠΑΕ, σκέψη στον Παναθηναϊκό να τους πάρουν στην Πράσινη Ακαδημία. Και αφού έχει εδώ η εφημερίδα την ανεπίσημη θέση της ΠΑΕ, μπορούμε να διαβάσουμε και την επίσημη ανακοίνωση της ομάδας της Ξάνθης, η οποία βγήκε σήμερα το πρωί και γράφει: πριν ένα χρόνο, ο τεχνικός διευθυντής της ομάδας Γιάννης Παπαδημητρίου συγκέντρωσε τις ομάδες και τους υπεύθυνους των K20 και K17 και τους γνωστοποίησε για άλλη μια φορά ότι όλοι αυτοί αγωνίζονται για την Ξάνθη, για τη φανέλα της Ξάνθης, με την όποια μικρή ή μεγάλη βαρύτητα έχει αυτή. Τους είπε ότι θα πρέπει να σταματήσουν όχι να υποστηρίζει ο καθένας την ομάδα που θέλει, γιατί τελικά ο κάθε άνθρωπος είναι ελεύθερος για την επιλογή του και εναπόκειται στην ψυχοσύνθεσή του, κάθε συμμετέχοντος, αν θα είναι ψυχή και καρδιά Ξάνθη ή οποιαδήποτε άλλη ομάδα, αλλά τουλάχιστον να μην συμμετέχουν σε ένα πάρτι μέσω του ίντερνετ, Facebook, Twitter, Skype, Instagram κτλ. Και να διαδίδουν αγωνιζόμενοι στην Ξάνθη τα φίλαθλα αισθήματά τους κατά βάση προς τις ομάδες Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Άρη. Στη διάρκεια των επόμενων μηνών και από τους προπονητές και τον υπεύθυνο των Ακαδημιών, οι συστάσεις ήταν πολλές και επαναλαμβανόμενο ότι η Ξάνθη θα προσπαθήσει να μην είναι το εκαλοπτήριο νέων φίλων και των προαναφερθέντων ομάδων. Γράφει ανακοίνωση μεταξύ άλλων και ουσιαστικά η Ξάνθη γράφει τους λόγους για τους οποίους οδηγήθηκαν οι δύο ποδοσφαιριστές εκτός ομάδος και αναφέρει ότι ήταν η αφορμή η φωτογραφία με τον Μπράνις, καθώς είχαν γίνει συνεχόμενες συστάσεις στους παίχτες της ομάδας να υποστηρίζουν μόνο την Ξάνθη και καμία άλλη ομάδα. Συνεχίζουμε με τον γκολ. Ο Ολυμπιακός φαβορεί ο Σάντσεθ. Ο Μίτσελ παίρνει πάνω το θέμα του στόπερ και σενάρια από την πατρίδα του μιλούν για τον παίχτη της Μάλαγα. Μποτία, Εσκουντέ και Λουγκάνο παραμένουν στη λίστα. Το check-in στην επόμενη φάση του κυπέλου κάνει σήμερα 8 η ώρα το Sport 4 στην Τρίπολη με τον Αστέρα. Ο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ ψάχνει ηρεμία. Ο Δικέφαλος θέλει πιστική νίκη επί του Ηρακλή για το κύπελο. Άρης κάηκαν στο ζέσταμα. Οι 6 νέοι παίχτες του Άρη αναμένουν τα δελτία, αλλά έστειλαν και μήνυμα ότι δεν θα περιμένουν για πολύ. Ο Άρης έχει πάρει κάποιους ποδοσφαιριστές, αλλά δεν μπορεί να τους χρησιμοποιήσει, καθώς δεν μπορούν να εκδοθούν τα δελτία τους λόγω των οικονομικών δεδομένων της ομάδας. Οπότε οι ποδοσφαιριστές είναι πολύ πιθανό, αν το επόμενο διάστημα δεν βρεθεί κάποια λύση, να βρουν άλλη ομάδα για να συνεχίσουν την καριέρα τους. Ο Ραμέλ Κάρι μιλά στον γκολ και αποθεώνει τον Δημήτρη Διαμαντίδη. Ευλογεί αυτός ο παίχτης. Ο Αμερικανός γκάρτ που ήταν ο πρωταγωνιστής στη νίκη επί του Ολυμπιακού δεν έμεινε μόνο στη δική του παρουσία, αλλά αναφέρθηκε στον ηγέτη, όπως τον αποκάλεσε, αρχηγό του Παναθηναϊκού. Πάγο σε λαγό, φουλ για Όλσεν. Για το λαγό είχαμε πει σε προηγούμενη εκπομπή ότι το μεγάλο διάστημα που έχει περάσει από την πρόταση που κατέθεσε ο Παναθηναϊκός μέχρι την απάντηση του λαγού ίσως να δημιουργήσει πρόβλημα στην ανανέωση συμβολαίου του νεαρού παίχτη και αυτό φαίνεται ότι έγινε πραγματικότητα. Ο λαγός δεν δέχτηκε καταρχήν την πρόταση που του έκαναν οι πράσινοι και αναμένεται να αποχωρήσει από τους πράσινους, οι πράσινοι οι οποίοι σταμάτησαν και τις διαπραγματεύσεις μαζί του. Ο Έλληνας μέσος δεν απάντησε, οι πράσινοι έκλεισαν το θέμα και κινούνται άμεσα για το δανεισμό του παίχτη της Ίντερ και δοκιμάζεται ο Φραν Τούντορ. Η Γάτα είναι η επόμενη εφημερίδα μας που έχει πρώτο χτύπημα, πρωτοσέλιδο χτύπημα. Το κουπόνι του στοιχήματος, 10 παιχνίδια στο κουπόνι, 2 μονά αποδεκτά, 6 σούπερ αποδόσεις στα κύπελα, 3 χ το 1 στο ημίχρονο, 1 άσος και 2 επιλογές με 2-3 γκολ που πληρώνουν από 1,80 έως 3,60. Τα τρία καυτά φαβορεί και από ειδησιογραφία το ατού Κολοβέτσιου κουμπώνει με όλους τους υποψήφιους γιατί έτρεξαν στην ΑΕΚ να τον αποκτήσουν. Ετοιμάζει περήφανη πώληση για ντεμπλάσεις, έστειλε το μήνυμα σε ατζέντιδες ο Καϊμενάκη. Στο Ξάνθη Ολυμπιακός, ο παδί ΠΑΟΚ στα πηγάδια, λόγω Γκαρσία. Το μήνυμα αγάπης που λαμβάνει ο Ακρίτας πλέον Ουρουγουανός. Ο Μουντάρι στα χέρια του Ισά και του Ολυμπιακού. Επανέρχεται στο προσκήνιο ο μέσος της Μίλαν, ο οποίος εξετάζεται για το καλοκαίρι. Αλαφούζος για το Παναθηναϊκό κίνημα τους κρατάει σε απόσταση. Τι κάνει επιφυλακτικό τον πρόεδρο του Παναθηναϊκού. Επιστρέφει η Τζένοα για τον Ολαϊτάν. Στραμμένη στον Ιγυριανό η προσοχή των Ιταλών και βαρύ το κλίμα στον Πλατανιά. Στα Σχοινιά
ο Αναστόπουλος τη ψιθυρίζει στα Χανιά για το μέλλον του έμπειρου τεχνικού. Τα Πλατανιάς που έχασε από τον Όφι με 0-2 στο μάτς της Δευτέρας για την αγωνιστική της Super League, και πλέον φαίνεται ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με τον Αναστόπουλο στην ομάδα. Μπήκε μπουλντόζα για τον ΑΟ, γράφει η ώρα των Σπορ. Επιτέλους, Θεέ μου, το όνειρο άρχισε να παίρνει σάρκα και οστά. Η ιστορία αρχίζει να γράφεται. Ξένοι παικταράδες, το κερασάκι στην τούρτα. Το μεταγραφικό πλάνο της ΑΕΚ που φορτσάρει τώρα για ό,τι καλύτερο στην Ελλάδα και λίγο πριν το καλοκαίρι θα προχωρήσει σε δυνατές κινήσεις από το εξωτερικό. Την Παρασκευή το ντέρμπι με ΠΑΟ. Στο γήπεδο του Πανελλήνιου στις 7 ορίστηκε η ερχόμενη μάχη της ΑΕΚ. Είναι το χτύπημα για το βόλεϊ της ομάδος. Και έφυγε ο Κώστας Κουδούνας, το πρώην μέλος του ΔΣ της ΠΑΕ και των supporters και χορηγός των τμήματων υποδομής, απεβίωσε χθες το πρωί σε ηλικία 47 ετών. Συνεχίζουμε με την Πράσινη. Περήφανος στρατιώτης, ο James Gist μιλάει μόνο στην Πράσινη λίγες ώρες μετά το πάρτι. Πετάει για το 4-4 πάνω απλώς στην πόλη ο Παναθηναϊκός για να μείνει αίτητος και απέναντι στη Φενέρ. Ο νέος εφιάλτης των Γαύρων είναι εδώ. Μπράβο στον ΟΣΠ, μας δυσκόλεψε, λέει ο Γκίστ. Η ατάκα για τον αιώνιο πελάτη. Τι λέει για την φωνική άμυνα πάνω στον Λαθούλη, και όχι Σπανούλη όπως γράφει η εφημερίδα, τη Φενέρ και τον τελικό που έρχεται. Special no one, σπίτι του, έχει πάρει το χρυσό βατόμουρο τον ντέρμπι. Ο Βασιλάκης, 153.846 ευρώ κάθε πόντο του κόντρα στον Εξάστερο, πληρώνουν οι Αγγελόπουλοι. Μεγάλη ανάλυση της Πράσινης και για τους 13 πόντους που πέτυχε στα 3 φετινά μάτς με σουτ, ο Kill Pay the Bill. Έβγε κύριος Κινδύλια, αυτό θα πει οικονομία. Είναι φανερή η πλάκα που κάνει εδώ η Πράσινη στον Ολυμπιακό και στους αριθμούς Αγγελόπουλους για τον ακριβολογημένο Σπανούλη, ο οποίος δεν έχει τραβήξει στα φετινά ντέρμπι. Ντροπή, η ΠΑΕ Ξάνθη έδιωξε τα δύο πιτσιρίκια των Ακαδημιών της επειδή έβγαλαν φωτογραφία με τον Μπράνιτς. Με τέτοια μυαλά θα πάμε μπροστά, ρωτάει η εφημερίδα. Πράσινη αγκαλιά, σκέψη του Μαθηναϊκού να τους εντάξει στις ακαδημίες του. Φουλ για Όλσεν, νέες επαφές με Ίντερ για να κλείσει ο Δανός Χαφ. Ένα Τούντορ στο τριφύλι, τον ανιψιό του Γιουβεντίνου παικταρά, τεστάριο Αναστασίου, με συστάσεις από τον Πράνιτς. Έπαθαν πλάκα, παραμιλούσαν όλοι οι ξένοι για την εξάστερη μαγεία που έζησαν στο ΆΚΑ. Είναι οι παίχτες του Παναθηναϊκού στο ποδόσφαιρο που επισκέφτηκαν το ΆΚΑ για να δουν τον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Περνάμε στον πρωταθλητή. Τίποτα δεν χάθηκε, θα ξαναβρούμε τον δρόμο μας μαζί για την κορυφή. 1. Θέλει φρεσκάρισμα και αλλαγές η γραμμή των Γκάρτ. 2. Ο Ολυμπιακός πληρώνει ακριβά την απώλεια του Λο. 3. Έκανε και επικοινωνιακό λάθος ο Μπαρτζόκας. Κύριος Πρόεδρος, βρείτε τα μεταξύ σας. Ποιοι παίχτες ξεχώρισαν για την άμυνα, η λίστα του Μίτσελ. Ένα όνομα ξεχωριστό, ο Σάντσεθ. Οι περιπτώσεις Φιγκουέρας, Ζε Κάστρο, Ρουίθ και οι άλλες λύσεις. Γκρίνια του coach για τον άξονα. Τι παραπάνω ζητάει από τους Εντιγκά, Μασάντο και Πελέ. Η προνομιακή κάρτα μέλους σε στέλνει Old Trafford. Και ένα ευχάριστο νέο. Ξεκίνησε ο Πέτγουεϊ. Έκανε χτες προπόνηση και κατά πάσα πιθανότητα παίζει εναντίον της Λαμποράλ στη Βιτόρια. Έκλεισε και ο Αμπντή Ιμπραήμ, παίκτης Ολυμπιακού, 22χρονος μέσος, αποκαλύπτουν οι Νορβηγοί. Δεν ξεχνώ, πρώτη Φλεβάρι το μνημόσυνο της θύρας 7. Μάντσεστερ, χωρίς ηγέτες, δεν έχεις καμία τύχη, σκληρές κριτικές για τους μπέμπιδες. Ο θρύλος ραγίζει την πρόκριση και τεστάρει τον Πάγκο με νέο look στην Τρίπολη για τον Ολυμπιακό. Και θα ολοκληρώσουμε με την εφημερίδα Γαύρος, που γράφει για τον Ρομπέρτο. Φως για Ρομπέρτο, έκλεισε και τον Ιμπραήμ. Από την Νορβηγία προκύπτει η συμφωνία του 22χρονου κεντρικού χαφ οχτάρης επανήθεση για 3,5 χρόνια με δανεισμό στον Εργοτέλη. Τα νέα δεδομένα στην υπόθεση Ρομπέρτο, ναι, αξίζει 26 εκατομμύρια ευρώ. Ο Σιμιώνε πιέζει και πολύ την Ατλέτικο για να αγοράσει τον Κουρτουά. Κάτι που θα ανοίξει το δρόμο για την παραμονή του Ισπανού στον θρύλο. Ναι, λέει ο Εσκουντέ, αλλά με φρέσκο αίμα στην Τρίπολη, ευχαριστεί τον κόσμο. Η Λίβερπουλ για Μανολά, το τεράστιο προσωπικό στοίχημα του Μίτσελ. Κάμπελ, δεν φοβάμαι τη United, και αυτοκρατορική περισυλλογή και ανασύνταξη στο μεγάλο λιμάνι. Θα πέσεις, επιβάλλεται όμως να σηκωθείς. Τον Ολυμπιακό γνωρίζουν τα λάθη και αναλαμβάνει ο καθής τις ευθύνες του. Θέλουν να φτιάξουν
την καταρακωμένη ψυχολογία τους, αναζητούν απεγνωσμένα τη μεγάλη νίκη αρχή γενωμένη από το παιχνίδι με την Βιτόρια στη Λαμποράλ, με τη Λαμποράλ στη Βιτόρια μάλλον. Αυτές είναι και οι εφημερίδες για σήμερα. Μιλήσαμε πριν για Αυστραλιανό Open, είδαμε και λίγο από το live του Μάρι με το Φέντερερ. Αυτή τη στιγμή προηγείται και στο δεύτερο σετ το Φέντερερ με 3-4 στα game. Θέλει άλλα 2 ο τενίστας για να καταφέρει να πάρει και το δεύτερο σετ. Αυτή τη στιγμή έχει και το σετ, έχει το σερβίς μάλλον. Και θα δούμε αν θα τα καταφέρει. Πάντως μέχρι τώρα έχει δείξει ότι πάει πολύ γρήγορα το παιχνίδι. Βλέπουμε εδώ και το Hawkeye που ζήτησε ο Φέντερερ, out την μπάλα. Οπότε ο πόντος πάει στο Μάρι. Αυτά λοιπόν με το τένις. Θα πάμε να δούμε τώρα τα καλύτερα του Αυστραλιανού Open από τη χθεσινή ημέρα, εκεί όπου ο Τζόκοβιτς είπαμε ότι γνώρισε την ήττα από τον Βαβρίνκα, και θα γυρίσουμε εδώ για να δούμε το κουπόνι του Πάμε Στοίχημα μαζί με τον Μπάμπη Παφιλιπάκη. Following the surprises of the past 2 days of Australian Open action, day 9 would need to produce some quality tennis to match the spectacle. But quarterfinals are renowned for bringing out the best and worst in players as they strive to stay in the hunt for Grand Slam glory. Chinese fourth seed Li Na had dropped only one set on her way to her fourth quarterfinal appearance in Melbourne, but so too had her opponent Flavia Panetta. Despite a shaky start, the Italian had her chances to make a dent in Li Na's game, but consistent struggles with her serve, including 5 double faults, meant Panetta couldn't gain any real traction. Her opponent, meanwhile, blasted 23 winners on the way to a 6-2-6-2 victory and a spot in the final four. Lina's opponent in the semis would be the winner of the next match on Rod Laver Arena between Eugenie Bouchard and Ana Ivanovic. The Serbian 14th seed, still riding the high from Sunday's upset win over Serena Williams, claimed the opening set 7-5 and looked to be covering the court well. But Bouchard dug deep in the second set to level the match and send it to a decider. The Canadian teenager saving her best tennis for last as she snuffed the Ivanovic flame in a telling third set and won through to her first career Grand Slam semi. Contesting the men's quarter were 7th seed Tomas Berdych and 3rd seed David Ferrer. The big hitting Czech was brutal in a 6-1 opening set, and there was more punishment in the second as he fired down 5 aces and hit 15 winners on the way to a 2-sets-to-love lead. Ferrer needed to call upon all of his famous fighting spirit to keep the match alive, and he did just that, breaking the Berdych serve twice to claim the third set 6-2. And despite threatening to do the same in the fourth, the Czech wrestled back the advantage to beat Ferrer in 4. Berdych finally through to his first Australian Open semi-final. Επιστρέφουμε και καλημερίζω ευθύς αμέσως τον Μπάμπη Παφιλιπάκη για να δούμε μαζί το κουπόνι στοιχήματος και τις επιλογές που έχουμε για σήμερα, προκειμένου να φτάσουμε στο ταμείο. Καλημέρα, Μπάμπη. Καλημέρα, Αντρέα. Καλημέρα. Είμαστε καλά. Εμείς καλά. Εσύ? Γιατί είσαι λίγο προβληματινός τύπος, δεν πιστεύω να σε ξεβολέψαμε σήμερα, έτσι. Το έχω πάει σε ρί για χατήρι σου. Λάγα κάνω. Έχουμε σήμερα, υπάρχουν κάποιοι αγώνες στο κουπόνι, συγκεκριμένα είναι 10 παιχνίδια. Είναι κατά κόρον για τα κύπελα. Ξεκινάμε με το παιχνίδι ανάμεσα στον Αστέρα Τρίπολης και τον Ολυμπιακό, που έχει ελληνικό ενδιαφέρον όπως καταλαβαίνουμε όλοι. Ο Ολυμπιακός στο πρώτο παιχνίδι είχε επικρατήσει με 4-0 όπως γνωρίζετε στο Καραϊσκάκι επί των Αρκάδων, και με αυτό το αποτέλεσμα ουσιαστικά καθάρισε την νίκη και παράλληλα καθάρισε την πρόκριση. Ναι, με συγχωρείτε. Είναι τυπικής διαδικασίας αγώνας ρεβάνς. Συναντάμε πλούς στο 1.60, ωστόσο
δεν θα είναι αυτή η επιλογή μας, θα πάμε με τα 2-3 γκολ, καθώς ο Ολυμπιακός, η γραμμή κρούσης του Ολυμπιακού έχει τη δυνατότητα να σκοράρει δύο φορές η Τρίπολη, από την άλλη και ο Αστέρας μπορεί να βρει κάπως χαλαρό τον Ολυμπιακό και να πετύχει κάποιο γκολ. Οπότε θα πάμε με τα 2-3 γκολ, τα οποία πληρώνουν 1.80. Η επιλογή μας 2-3 γκολ, Αντρέα, είναι και στο παιχνίδι ανάμεσα στη Manchester United με την Sunderland. Είναι ο επαναληπτικός το League Cup. Υπενθυμίζουμε ότι στο πρώτο παιχνίδι οι Μπέμπιδες είχαν ιτηθεί με 2-1 στο στάδιο του Φωτός. Γενικά η ομάδα του Μόγιες δεν διάγει καλή περίοδο αυτή τη δεδομένη χρονική στιγμή. Προέρχεται από μια ήττα με 3-1 σκορ στο μεγάλο ντέρμπι από την Chelsea. Δεν μπορούμε να εμπιστευτούμε τη Manchester United, γιατί και όσοι το έχουν κάνει και μας ακούνε σίγουρα έχουν κουβαδιαστεί, λέμε, καθώς δεν βρίσκει κάποια σταθερότητα η ομάδα του Μόγιες. Θα πάμε τα 2-3 γκολ, τα οποία πληρώνουν επίσης 1.80, με συγχωρείτε. Μπάμπη, να πούμε πάντως ότι είναι ο δεύτερος ημιτελικός, οπότε αν κερδίσει η United πάει στον τελικό που κατά πάσα πιθανότητα θα βρει απέναντί στη City, έτσι. Ακριβώς. Και θα πρέπει να αναφέρουμε ότι το League Cup όσον αφορά τους εγχώριους στόχους είναι η μοναδική διοργάνωση που κυνηγάει κάτι τη United. Καθώς το πρωτάθλημα σε λίγο θα χρειάζεται, ήδη μάλλον χρειάζεται κιάγια για να βλέπει την κορυφή και την πρωτοπόρο Arsenal, ενώ στο κύπελο αποκλείστηκε από την Swansea, αν δεν κάνω λάθος. Οπότε το League Cup είναι ο μοναδικός στόχος, οφείλει να παλέψουν οι παίχτες του Μόγιες, θα παραταχτούν με αρκετές απουσίες και στο σημερινό παιχνίδι. Νομίζω ότι ο Φαν Πέρσι δεν θα παίξει, να αντιθέσει με τον Ρούνε, ο οποίος θα προλάβει το συγκεκριμένο μάτς. Οι Μαυρόγατες απ' την άλλη έχουν στο μυαλό τους τη μάχη που δίνουν για την παραμονή στην κατηγορία, καθώς βρίσκονται στις τελευταίες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα της Premier League και ο αγώνας συνεχίζεται για αυτούς. Οπότε θα πάμε τα 2-3 γκολ, που είναι κάπως πιο μεσοβέζικο. Πιστεύουμε ότι έχει αρκετές πιθανότητες για επαλήθευση. Και θα κλείσουμε, Αντρέα, τη σημερινή μας τριάδα με το knockout προημιτελικό για το κύπελο Ιταλίας ανάμεσα στην Μίλαν και την Ουντινέζε. Η Μίλαν στο ντεμπούτο του Κλάρενς Σέντορφ στον πάγκο της κατάφερε να επικρατήσει με ένα 0 της Βερόνα του Βαγγέλη Μόρα. Βέβαια αυτό συνέβη από την άσπρη βούλα με τον Μάριο Μπαλοτέλ να βρίσκει δίχτυα και να λυτρώνει τους Ρωσονέρι λύνοντας το γόρδιο δεσμό στο μάτς της περασμένης Κυριακής. Από την άλλη είναι η Ουντινέζε, η οποία είναι μια ομάδα που τη φετινή σεζόν είναι μία του ύψους σε μία του βάθους. Μπορείς να την ψυχολογήσεις. Δεν τα πήγαινε καλά στο καμπιονάτο, έχει αρκετά και να σταμετώπισεν και είναι ένα στήθος το πώς θα παραταχτεί απόψε στο Σαν Σίρο, στον νοκάουτ, επαναλαμβάνουμε, προημιτελικό για το κύπελο Ιταλίας. Η επιλογή μας και σε αυτό το παιχνίδι θα είναι τα 2-3 γκολ, καθώς η Μίλαν δεν βγάζει σταθερότητα με τη φετινή σεζόν, οπότε μπορεί να δεχτεί κάποιο γκολ από την Ουντινέζε, να πάνε 1-1 και το μάτς να οδηγηθεί στην παράταση και εμείς που θα παίζαμε άσο να στείλουμε το κουπόνι μας κουβά. Οπότε συνοψίζοντας, η σημερινή τριάδα είναι τρία παιχνίδια με 2-3 γκολ. Το πρώτο είναι το ελληνικό στο 124, Αστέρας Ολυμπιακός, 2-3 γκολ σε απόδοση 1.80. Το δεύτερο είναι αυτό ανάμεσα στη Manchester United με τη Sunderland στο 126 κωδικό του κουπονιού του ΟΠΑΠ σε απόδοση επίσης 1.80. Και κλείνουμε τη σημερινή τριάδα με την αναμέτρηση για το τελικό κύπελο Μίλαν Ουντινέζε στο 129 κωδικό, 2-3 επίσης σε απόδοση πάλι 1.80. Οπότε είναι 3-1.80 η συγκομιδή μας σήμερα, για να δούμε αν θα επισκεφτούμε το ταμείο για να πληρώνουμε.
Μπάμπη, εγώ να επισημάνω ότι απουσιάζει από το κουπόνι σήμερα και δεν ξέρω το λόγο το παιχνίδι του Πάκου με τον Ηρακλή, που είναι επίσης για το κύπελλο Ελλάδος. Όντως, όντως. Νομίζω ότι ούτε και στο πρώτο παιχνίδι είχε μπει. Μάλιστα. Ούτε στο ενδεχομένως, γιατί ο Ηρακλής είναι football league. Βάλτε στο 1-12, γιατί τώρα το 1-15 της Παρή με τη Μονπελιέ, ας πούμε, τέλος πάντων. Εντάξει. Ναι, στο πρώτο παιχνίδι να επισημάνω ότι ο ΠΑΟΚ είχε νικήσει με 1-0. Mm-hmm. Ο Ηρακλής θα προσπαθήσει να κάνει. Έχει μεγάλο, πολύ δύσκολο έργο βέβαια, γιατί ως γνωστόν ο ΠΑΟΚ είναι ο κυριότερος στόχος του το κύπελο, δεδομένου ότι βρίσκεται στο μείον 11 στο πρωτάθλημα από τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό, θα κυνηγήσει το κύπελο. Ο Ηρακλής θα έχει το θάμα. Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι ο Ηρακλής έχει βάλει πλώρη για την επιστροφή του στη Super League. Mm. Έχει ανεβάσει κατακόρυφα την απόδοσή του στη δεύτερη τάξη κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου και ελπίζουμε όλοι να βρεθεί ξανά στην πρώτη κατηγορία, καθώς με την απουσία της ΑΕΚ, του Ηρακλή και κάποιων άλλων ομάδων, ιστορικών ομάδων, το πρωτάθλημα αναμφίβολα έχει γίνει φτωχότερο. Ωραία, να δούμε πάντως και πόσες ομάδες θα ανέβουν τελικά τη Football League, γιατί άμα ανέβουν δύο, ο Ολυμπιακός Βόλος νομίζω ότι δύσκολα δεν θα καταφέρει να πάρει την πρόκληση από το δεύτερο. Εμένα να δούμε ακριβώς, Αντρέα, πώς το είπες. Βλέπουμε με αυτή την παροδία που τυλίσσεται ανάμεσα στις δύο κατηγορίες και την ΕΠΟ, με τον Μπαλάκι να πηγαίνει από τη μία στην άλλη πλευρά συνεχώς. Έχουμε τώρα το διαιτητικό δικαστήριο, οπότε θα βρούμε άκρη. Ακριβώς, αλλά μη γίνει να τελειώσει το πρωτάθλημα και να περιμένουμε μέσα στο κατακαλό καιρό για το πόσες ομάδες θα ανεβούν και το πόσες θα πέσουν στη Football League. Μάλιστα. Μπάμπη, κρατάμε τα σημεία που επέλεξες και σε ευχαριστούμε πολύ. Θα δούμε και πολλές καλημέρες. Πολλές καλημέρες και καλή επιτυχία να έχουμε. Να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτό ήταν και ο Μπάμπης Παπαφιλιππάκης. Είδαμε τα τρία σημεία τα οποία επέλεξε για το σημερινό κουπόνι του Πάμε Στοίχημα. 2-3 γκολ και τα τρία με απόδοση στο 1.80. Εμείς λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε, καθώς η ώρα πλησιάζει 12, θα πάμε να δούμε το βίντεο με το NBA. Αυτή τη φορά έχουμε τα καλύτερα καρφώματα της εβδομάδας. Όπως καταλαβαίνετε, πλούσιο θέαμα από το μαγικό κόσμο. Το βλέπουμε, σας αποχαιρετούμε και ακολουθεί συνέχεια η εκπομπή με την κυρία Λουκίλα Καρέρ, που θα σας κρατήσει συντροφιά. Αυτά για την ώρα. Περισσότερα σπορ στη ζούγκλα αύριο. Nice. Got the Chicago bench up. Nate Lawson at the 1-2. Gonna try to spread out the Jazz and attack. Whoa! My goodness, attack Marvin Williams left hand. They don't shoot a free throw. LeBron Chaw goes small. Yeah. Top 10 here at the rims. Here it comes right here, right at Marvin. And this is the second time Marvin's been dunked on by a Denver player. As they complete their defense, bad pass from Felton, and Green's going to have an easy dunk. As the crowd fired up, and the Suns get within six. Rock me, baby, stuff by Green, igniting the crowd. Back here, back and forth, Ibaka once again. He's contributed to that. Oh! James Harden with the stuff. Has had two games with 19 points, but in the last two, and Wall drives and slams it in. Boy, Wall gets two emphatically. Just happened to look up and they have Bobcats. Four turnovers last 10 possessions. Here's a turnover for Miami. Sessions to dunk it. Have you seen that? No, I have not. And wow, that was a poster, and LBJ's all in it. Oh, that was the one. Yep. Absolutely. Half it out to Lawson. Burke stays in front, forces a pass inside, and another right hand
down the, I just flushed it right over the top of Favors. I mentioned in the first half, this guy's one of the best dunkers in the NBA. J.J. Hickson can dunk the basketball. He's got a lot of athletic ability in him, right in the top 20 as far as just dunkers. Sixers right now 5-on-4. Michael Carter-Williams stepping back on the floor moments ago as Roten goes driving in and throws it down. He'll get one more, and his newest teammate, Dwayne Dedman, liking that. I would go in on offense and tree. Rollins is Victor. Oh! The York. Oh, God, that steal too. And here he goes. Here we go. PG puts it. Oh, yeah. Oh, yeah, PG. That is the one. That has There's to no be the question. One. Oh, that my is goodness. The one. There is no doubt. Don't even vote. They have put on a show tonight. Look at this again. Oh, boy. I mean, that's slam dunk competition in a game.